Καλησπέρα σας, είναι η κορυφαία εκπομπή για την ενημέρωση γύρω από θέματα του ΠΑΟΚ στα παγκόσμια ατζέντα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, του μεγαλύτερου ιστιότοπου που φιλοξενείται η δισιογραφία του ΠΑΟΚ. Με κορυφαίες υπογραφές και πάνω απ' όλα έχει εμήθεια. Άμα δηλαδή κάνετε καμιά κουτσουκέλα, εμείς εδώ θα το γράψουμε πρώτοι. Ερχόμαστε στο χώρο σας, σπίτι σας. Κανονικά. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ για 8η φορά αυτόν τον χρόνο. 20 Απριλίου, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Δημήτρη Νικηφόρου, ο οποίος για λογαριασμό του ΠΑΟΚ είναι ο άνθρωπος που διοργανώνει το σημερινό event. Όπως μας ενημέρωσαν, δεν είναι της ΠΑΟΚ. Νωρίς. Η Επιτροπή άλλα λέει όμως. Η Επιτροπή τι λέει? Η Επιτροπή λέει ότι εισηγείται. Εισηγείται. Και οι διοργανωτές, οι χρηματοδότες αποφασίζουν. Οι χρηματοδότες αποφασίζουν για τα χρήματα. Και για την σειρά των εκδηλώσεων. Κοίταξε, ό,τι και να λέμε, εσείς οι παοξίδες, κατά πρώτο λόγο, σήμερα θα βρείτε κάτι να μαλώσετε. Αυτό είναι το μόνο σκληρό. Τώρα, θα είναι ποιος θα βραβευτεί πρώτος, θα είναι πού θα κάτσει ο καθένας, θα είναι ποιος θα είναι εκεί και ποιος ξεχάστηκε, θα είναι ότι μισοί γιορτάζουν στο Μέγαρο, άλλοι μισοί στο Λευκό Πύργο. Θα βρείτε κάτι να μαλώσετε. Επειδή με τον Κόλκα το έχουμε πει, ρε παιδί μου, ότι γενικά ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στην αριστερά, ο ΠΑΟΚ. Ως εργατό. Όχι αυτή την οικογένεια, όχι αυτή που κυβερνάει. Ναι, που, ποια αριστερά? Γενικά. Γενικά. Μην αγαπείτε μια αριστερά. Το σοσιαλισμό, την ανώνυμη ανένταχτη αριστερά. Την επιτυχημένη. Πώς υπάρχει κουκουέ μουλού και μουλού κουκουέ. Έτσι. Και το κουκουέ είναι γενικά 27 ασυνιστώσεις. Τροτσκιστές, λελινιστές, μαρξιστές κλπ. Έτσι αντίστοιχα είναι και ο ΠΑΟΚ. Είμαστε Life of Brian. Θυμάσαι την ταινία? Που ήταν κάθε τρία άτομα μία αίρεση. Άνα, μπράβο. Και θυμάμαι και το άλλο που λέει, που τον πιάνουν. Ισχύουν για τα play-off, μάλιστα, τα διαρκές, ναι, για τον μπάσκετ, ναι. Που είναι ο άλλος ο Καβαλάρης, τακ-τακ-τακ-τακ-τακ, τρέχει να προλάβει τον κυνηγάνε και τον πιάνουν κάποιοι άλλοι στρατιώτες και του λένε, εσύ με ποιος είσαι? Και λέει, με εσάς. Και το σκοτώνουν, γιατί αυτοί ήταν οι άλλοι. Τέλος πάντων, είμαστε σε μια κατάσταση δραματική. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά και επειδή είστε λίγο ανοργάνωτοι, λίγο ξύθιμοι, λίγο ό,τι να είναι κτλ. Είναι τελικά έξυπνο αυτό που πετύχατε. Το να γιορτάζει ο ΠΑΟΚ κάθε 10-15 μέρες και να υπάρχει μια έτσι κινητικότητα. Ναι, 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 πολύ καλό. Δηλαδή, ενώ δεν το σας φαινόταν ότι το πάτε για εκεί, ότι ήταν ένα ότι δεν βγάλαμε άλλο πρόσαλο πράγμα. Ναι. Παρόλα αυτά, αυτή η συνεχιζόμενη εορταστική ατμόσφαιρα για τον ΠΑΟΚ, τα αφιερώματα που εμφανίζονται κάθε 3-4 μέρες, όλο αυτό το σκηνικό, ωραίο. Πιάσε ένα μηντιακό όγκο τεράστιο. Ναι. Μπήκα στο SDNA πριν και έβλεπα παπάδες. Μια χαρά. Με τον ΠΑΟΚ. Μια χαρά. Σειρά εκδηλώσεων είναι. Σειρά. Είναι ο μήνας. Είναι... Απρίλιος είναι. Πότε ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ? Απρίλιο. Απρίλιο. Τέλος. Απρίλιο. Είναι κρυός. Υπάρχει και το 30 Μαρτίου, κάτσε. Έχουμε και 30 Μαρτίου. Υπάρχει το 30 Μαρτίου. Πιάσαμε και εκεί, ρε φίλε. Ναι. Να κάνουμε το τριμηνιαίο φεστιβάλ εορτασμών γενεθλίων. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Άνοιξη. Πότε θα γίνει και άνοιξη? Και έψω ότι θα γίνει το 26. Η άνοιξη της Θεσσαλονίκης. Το 26 και σκέψω θα γίνει. Το 26, το 100 χρονιά. Εκεί να δεις. Γερή να είμαστε και τότε θα μαλώνουμε. Λογικά εκείνη την χρονιά θα γιορτάζει. Η μία θύρα θα γιορτάζει στη Νεάπολη. Ένα κομμάτι θα γιορτάζει στην Τούμπα. Ναι. Που θα έχει πέσει. Θα είναι αλλού το γήπεδο. Ένα στο Καρατάσου. Ένα θα είναι στο Καρατάσου. Ένα παλαιό πατρόν Γερμανού. Δεν πρέπει να γιορτάσει και ένα εκεί που είναι. Έλληνας ήταν. Το Χαμηλοτάβανο. Το Χαμηλοτάβανο, ναι. Ναι. Άλλοι παοξίδες θα γιορτάζουν, ξέρω εγώ, στη θάλασσα μέσα. Οι Βόρειοι θα γιορτάσουν σε καμιά Γρυλανδία πάνω. Θα πάνε κάπου ψηλά να κάνουν τη γιορτή. Άρα παρόλα αυτά. Η ΠΑΕΔΑ λέει ότι δεν είναι δικιά μας η διοργάνωση, αλλά είναι το ΑΣ. Ο Κατσαρίς τότε μετά από 30 χρόνια. Πάλι ο ίδιος θα είναι. Γερός να είναι. Γερός να είναι. Στα 85 του. Κάτσε, πόσο θα είναι τότε, Κατσαρίς? Δεν είναι πολύ μεγάλος, μην το βλέπεις έτσι. Τώρα είναι 67-68. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλος. Κατσαρί θα έρχεται τότε, μην νομίζεις. Καλά, τι είσαι, εμένα το λες. Είναι η κλασική οικογένεια. Ρε παιδί μου, στη γειτονιά είχαμε κάποιον τύπων οικογένειες. Υπήρχε η οικογένεια η Μουλοχτή, που δεν μάθαινες τίποτα για αυτήν. Ρε χαμός γινόταν, έξω δεν έβγαινε τίποτα. Υπήρχε και η οικογένεια που τα μαθαίναμε όλα. Μαλώναν στο μπαλκόνι, ρε παιδί. Ναι, ναι. Φωνάζανε, κάνανε.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι μια τέτοια οικογένεια. Ναι. Και μετά βέβαια αγκαλιάζονται, φιλιούνται, είναι αγαπημένοι, προσέχουν, ξέρεις, είναι δεμένοι μεταξύ τους κλπ. Αλλά όταν είναι να μαλώσουν, τους παίρνουν χαμπάρι και μετά λέει ο άλλος, τι έγινε, ρε, έγινε τίποτα σοβαρό. Σφάξανε κανέναν. Όχι, ρε, τίποτα. Έτσι είναι τα συνηθισμένα. Εμείς έτσι μαλώνουμε. Τέτοια οικογένεια είναι ο ΠΑΟΚ. Mm. Έχει τα περαμέντο. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ. Και σήμερα. Και αύριο και χθες και. Και κάθε και όποτε, μέρα. Και όποτε θέλετε. Είναι μετά τη Ρετσίνα Κουρτάκη, κάθε μέρα γιορτή. Ναι. Είναι και. Ομάδα ο ΠΑΟΚ, κάθε μέρα γιορτή. Και ναι. Με σοκολάτα break. Με break σοκολάτα, φίλε. Χορηγός. Να το. Χορηγός. Τι κάνει το διαφημιστικό τμήμα. Δεν ξέρω, δεν νιώθω. Είναι δυνατόν σαν κλαρίδι. Δεν έχει χώρο η φανέλα. Άμα τη δείτε τη φανέλα του Βολή, είναι πλέον ασφιχτιά. Δηλαδή, καμιά λωρίδα εδώ στο γιακά, κάνα αυτό. Είναι εμπορικό προϊόν και θέλουν όλοι να διαφημιστούν. Τατουάζ με χένα στου παίκτε. Έξυπνο. Έξυπνο. Ο Κλάους του θα διαφημίζει, δεν ξέρω. Πού να δει, άδειο χέρι. Γιατί οι μαύροι έχουν τατουάζ. Τα Σέικο θα διαφημίζει ο Κλάους. Ο Κλάους τα Σέικο. Μόνο στο ρολόι. Αυτό το πήγα. Ότι είναι αράπες και δεν φαίνεται. Έλα ρε, λίγο μελαχρινός είναι. Απλά επειδή κάνει και η πασία, τον πιάνει ο ήλιος. Όχι, αυτή είναι πολύ καλή ιδέα σου διαφημιστικά. Να εκμεταλλευτείς κάθε πιθανό χώρο. Να εκμεταλλευτείς κάθε πιθανό χώρο ενός αθλητή, θα έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή αυτός δεν θα παίζει κιόλα. B-R-E break, εδώ γροθιά. Εντάξει ρε παιδί μου. Εκεί πρέπει να το κάνεις για να φαίνεται και εμένα. Και άμα το κάνει τατουάζ, θα λέει καλά ρε, γιατί το έχεις μόνιμα. Είναι κλειστό συμβόλαιο. Το έχω για πάντα. Ωραία. Ξεκινάμε ΠΑΟΚ 24 και σήμερα με γιορτές, με πανηγυρισμούς, με συγκεντρώσεις, με ωραία πράγματα, με νίκη για το Βόλι. Μια χαρά. Συνδυαστήκαμε ευχάριστα. Δεν παίξαμε τίποτα και ήταν ξεκάθαρη νίκη. Ναι. Με μια κακή είδηση για τον μπάσκετ, αφού έχει τραυματιστεί ο Τσόχλας και πρέπει να κάνει εγχείρηση στο χέρι. Αλλά και εκεί θέλει θετική αύρα, δεν πειράζει. Το Σάββατο ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ΑΕΚ, η οποία κάθε μέρα κάτι βρίσκει να πει για τους διαιτητές. Πώς το λέει, κάντε ομάδα να κερδίζετε και. Και τον Κλάντον. Και τον Κλάντον. Ναι, και τον Βασιλιάδη. Και πολλά και διάφορα. Και μια απόφαση που περιμένουμε για το κύπελο, το οποίο σήμερα επαναρχίζει. Παίζει ΑΕΚ Ατρόμητος. Χωρίς Πογιέτ. Χωρίς να ξέρουμε ποιος θα είναι στον πάγκο της ΑΕΚ. Θα είναι σήμερα, κανονικά. Ο Στέγιος Μανολάς. Είμαστε. Ωραία. Ο Πογιέτ τι πίστευε, δηλαδή, ότι θα πει αυτά που είπε και θα έμενε στον πάγκο. Και είπε να δώσουμε το ό,τι μπορούμε μέχρι το τέλος, να δώσουμε χαράς. Κάτι παίχτηκε εκεί, πολύ, πολύ χοντρό, πολύ. Αυτό που διάβαζα χθες, το που πρέπει να ήταν διαρροή της ΑΕΚ αυτή, είναι ότι όπου έφυγε, από όπου έφυγε έγιναν ο κάτω. Προφανώς μιλούσε και με άλλες ομάδες. Και δεν το έκανε διακριτικά. Θα νομίζει κάποιος ότι παντρεύεσαι χωρίς πλάκα. Δηλαδή είναι φωτογραφίες στο σπίτι πριν ξεκινήσει για εκκλησία. Θα έρθει η μαμά από δίπλα συγκινημένη. Το παιδί μου φόρεσε κουστούμι. Άντε, πλησιάζει η ώρα. Ναι, μην της έδειξα απότομα. Σιγά σιγά. Λοιπόν, είσαι δει από κοντά. Για όσους έχουν, είπαμε, τα άγχη τους για το παρόν, για το μέλλον, για όσους ψάχνουν δουλειά, για όσους ψάχνουν εφόδια για να βρουν δουλειά, Data Labs, αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης. Εκεί αποκτάς δίπλωμα για ξενοδοχικές επιχειρήσεις, παίρνεις εφόδια για να δουλέψεις στον τομέα του τουρισμού, μαθαίνεις επαγγέλματα που θα βρεις δουλειά, μπαρίστα, bartender κτλ. datalabs.edu.gr. Σημειώστε τηλέφωνο 2310-222-962. Στη γιορτή του ΠΑΟΚ σήμερα θα είναι και η Αναδομό. Ξεκάθαρα, ως χορηγός της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Στο 2311-241-508 καλείτε για να πάρετε πληροφορίες για τις δυνατότητες που υπάρχουν στις ανακαινήσεις μπάνιου, κουζίνας, όλου του σπιτιού σας, του μαγαζιού σας. Πληροφορίες για τα ακίνητα που υπάρχουν, ευκαιρίες στο κέντρο της πόλης. Ό,τι θέλετε και δωρεάν μελέτες. Από την Αναδομό και βέβαια μπορείτε να τσεκάρετε όσα λέω στο αναδομό.gr σερφάροντας ποιοτικά και αποτελεσματικά. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή γραφτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Σήμερα Τετάρτη 20 Απριλίου.
Ο Ραφαήλ Καταντζής κρατάει επίπεδο και δεν σας απαντάει σε όλες τις επιθέσεις που του εξαπολύσατε τις προηγούμενες ημέρες. Με το θρίαμβο τον χθεσινό, επέστρεψε τη Σύρο, είναι εδώ κανονικά μαζί μας. Θα τον ακούσουμε λίγο μετά να μας δώσει τρία στοιχεία παραπάνω. Θα πάει να κάνει αιματολογικά, λέει, γιατί Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, τρία βράδια βγήκαν εκεί στο νησί. Οπότε δεν είναι σίγουρος για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και επειδή θα αναγκαστεί Μεγάλη Δευτέρα πάλι να είναι εκεί, θέλει για καλό και για κακό να ξεπερδέψει από κάτι εξετάσεις. Είπαμε, είναι ανθυγιεινό το μεροκάματο όταν πηγαίνεις αποστολές με ομάδες και θα το καταλάβεις. Σιγά σιγά ψήνεται και ο Ραφαήλ. Έτσι. Προφανώς μπορεί να είναι και η μέρα εκπλήξεων. Προφανώς μπορεί να έχουμε διάφορα πράγματα και να ανακοινωθούν από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Έτσι, να το περιμένουμε και αυτό. Είπαμε το κύπελλο στο ποδόσφαιρο επαναρχίζει. Για τον ΠΑΟΚ ακόμα δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι τι θα κάνει. Όσοι βιάστηκαν και προεξόφρησαν πριν λίγες ημέρες ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει και θα κάνει κολοτούμπα κτλ. Φυσικά τώρα δεν ξέρουν τι θα λένε. Αλλά γενικά εμείς έχουμε τη φιλοσοφία ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν θα μας λένε οι άλλοι τι θα κάνουν. Ναι. Θα αποφασιστεί σύντομα. Κλίμα βγαίνει. Γράψαμε και χθες, θα τα αναφέρουμε και σήμερα για το τι σκέφτεται ο μεγαλομέτοχος. Αυτά για ξεκίνημα. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 12. Επιμένει, δηλαδή, πραγματικά. Ο επίμονος κυπουρός. Σταμάτα, ρε. Το ΠΑΟΚ με μικράρεση, Γιώργο. Αυτό δηλαδή σε παρακαλώ. Γράψτε το λίγο, ρε Σταύρε. Γράψτε το λίγο. Κάντε αυτή την επισήμανση. Μάθε πρώτα πώς γράφεται. Όχι, μην το θέτεις έτσι. Αλλά γιατί το κάνεις, γιατί το κάνεις το ΠΑΟΚ με μικρά. Γιατί μικραίνεται το ΠΑΟΚ μας, ρε. Δηλαδή σε παρακαλώ. Γιατί πες ακόμα μπάλα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε ένα προς ένα να δούμε τα θέματά μας που έλεγε και κάποιος. Τον έχουν καλέσει. Τον θέματά μας όχι. Γιατί. Τι να σου πω. Ντροπή. Γιατί, ρε φίλε. Το Βατατούδη, γιατί να μην τον καλέσεις. Κανονικά πρέπει να τον καλέσεις. Μα να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα πρόβλημα που θα τον βρεις. Okay. Ελλάδα είναι. Δεν ξέρει ο Θανάσης ο Κάβουρας. Επιτρέπεται. Σίγουρα. Θα ξέρει. Σίγουρα. Και δεν γίνεται. Στείλε μήνυμα. Έστειλαν πρόσκληση στον Παρατούδη. Θα αρχίσουμε τώρα ψαχνόμαστε κι εμείς με ποιον κάλεσαν και ποιον δεν κάλεσαν. Να γίνουμε τέτοιοι. Εδώ σε θέλω. Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό. Είναι θα πάμε εκεί. 5-10 άνθρωποι. Θα δούμε, θα έχουμε παιδιά που θα δουλεύουν γιατί εμείς αποκλείεται. Ωραία. Και θα καταγράφουν ποιος είναι και ποιος δεν είναι. 5-10 άνθρωποι που δεν γίνεται να μην τους έχεις καλέσει. Μαζί σου. Τον Πατατούδη. Μαζί σου. Άλλον. Έτσι. Τη Βουλή. Νο, δεν μπορούμε. Ωραίο θέμα είναι αυτό πάντως, να μας πούνε ο κόσμος. Ποιον να πούμε άλλον. Το Γιάννη το Γούμενο. Ναι, ο Γούμενος, εδώ δεν είναι. Εδώ είναι. Δεν μένει ωραίο κάστρο. Τον είδα μια φορά κάποια στιγμή στον δρόμο, τον είδα. Όχι, ρε φίλε. Τι? Όχι. Όχι, Γούμενο, όχι. Όχι. Μπατατούδη, ναι. Το Γιαννούλη Καμπάνη. Κοίταξε, για τις στιγμές χιούμορ που προσέχει. Μπορεί να κάνει και ένα. Πώς το λένε, ένα σκετσάκι στη σκηνή επάνω. Έτσι το βούλιαξα το. το Αριάδνη, 2 εκατομμύρια ασφάλεια, έτσι το βούλιαξα. Σκέψου κάποιον. Πολύ ξεχωριστό στην ιστορία που έχουμε καταγράψει και εμείς τα τελευταία 15-20 χρόνια. Με μικρό ίσως ρόλο στην ιστορία, αλλά πολύ έτσι ξεχωριστό. Σίμος Λάζαρης, δε φίλε. Ο Σίμος Λάζαρης. Σίμος Λάζαρης, δε φίλε. Φλάκα κάνεις. Εντάξει, ναι. Κάνα αθλητή έτσι με. Αθλητή Μαριφαλίευ. Ουσμπέκο Σταρ. Ποιο να πούμε, δε φίλε. Ο Κόβιτς. Ο Αντεκόβιτς, βέβαια. Γιατί χάρισε τίτλο. Κυπελούχος. Ναι. Από το πουθενά. Μα συγγνώμη, δεν θα τιμηθούν αυτές οι ομάδες που ναι, πήραν τον τρόπο. Ναι. Οπότε λογικά όχι ο Κόβιτς. Όλοι. Κάποιοι έτσι. Εκπρόσωποι, το πούμε, ναι. Δεν γίνεται όλοι. Αυτό με θα τιμηθούν πολύ, γιατί δεν το έχω κοιτάξει το θέμα. Θα έχουμε δηλαδή τέτοια γκράμμι και έτσι. Mm. Ας πούμε ο μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ, ο Πολίτης, πού είναι. Εδώ είναι. Τον έχεις δει. Τι μορφή μεγάλη. Ο Λίτσας να τιμηθεί. Να τιμηθεί ο Λίτσας, βέβαια. Ζει. Όχι. Δεν ζει. Θα τιμηθεί. Γιατί να μην ζει, δεν ζει. Τιμηθεί ο Λίτσας, γιατί όχι. Εντάξει. Άλλος, καμιά καλή ιδέα. Τα πρώτα δακρυγόνα που έπεσαν στην Τούμπα τότε.
Εκείνα τα γρηγόνα πρέπει να ήταν λίγο χειρότερα από τα αέρια του. Πέθαναν. Ε? Και ο Τριβέλλας και ο Δέδες. Δεν μπορούν οι Άκοι να. Δεν μπορεί να παραστούν. Δεν γίνεται, ναι, δεν είναι ανέφικτο. Γιατί ρε, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε αφιέρωμα Μητροπάνω και λέμε στους άλλους ότι θα έρθει και ο Μητροπάνω. Και το πιστεύουν. Ας πούμε ότι θα έρθουνε. Πάμε στο διάλειμμα. Από πού να ξεκινήσουμε? Ξέρω εγώ. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Κανείς δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο. Βολέι. Εννοείται. Όλοι βολεϊκοί, όλοι. Εννοείται. Όχι, δεν είναι όλοι βολέοι, κύριε Φιλόρη. Θέλουμε να ασχολούμαστε. Μας εξήγησε το ζόρι. Είναι το pipe. Η επίθεση από το 6. Από την πίσω ζώνη είναι το κέντρο. Μας εξηγήθηκε κάπως τι είναι και το 6. Και το 6. Πίσω ζώνη είναι το κέντρο. Νομίζω. Νομίζω. Να είμαι τώρα που το ξαφνίσεις. Ο Σεπέδα λέει παίζει ένα παιχνίδι. Το έβλεπα στη συνέντευξη που ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1900. Ένα περίεργο. Στο τηλέφωνο. Είναι, μόνο οι Βάσκοι το παίζουν αυτό. Όχι, αυτό το παίζει στο τηλέφωνο, γιατί έχουν βγει παιχνίδια, εφαρμογές σε ίντερνετ. Αλλά υπήρχε αυτό το αγώνισμα κανονικά. Το Παγκράτιο. Πρέπει να το μάθουμε να το παίζουμε κι εμείς. Πελότα λέγεται. Πελότα. Το θυμήθηκα. Πελότα. Ναι, αυτό το ισπανικό, το βάσκικο. Ναι, 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 ναι. Τι είναι αυτό, θα μάθουμε τύχε, πελότα, θα μας μάθει. Δυσκοβολία, τι. Άνα, μπράβο, είναι σαν... εγώ νόμιζα ότι είναι ξύλο. Ένα γάντι και μετά στην μπάλα. Μάλιστα. Ναι, σαν ένα ψάθινο γάντι, τεράστιο όμως, μεγάλο έτσι, μακρόστενο. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις σήμερα. Μέρα που είναι. Εκπλήξεις, γεμάτοι θα είμαστε. Έχουμε βόλι, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε γιορτές. Όλοι ΠΑΟΚ, όλη η χώρα, κάθε μέρα. Γιορτάζουμε. Είναι 806 τον ψηφίδι καλέσαμε. Περίμενε. Πάμε. Πού πάμε? Ξαναπέστα. Κύριε 806, τον κύριο ψηφίδι καλέσαμε για να κάνει και χαιρετισμό. Ωραία. Εντάξει. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και να επιτελευτούμε λίγα λεπτά να του κλέψουμε την ξεκούραση από τον Νίκο τον Σμαραγδί, ο οποίος μαζί με την ομάδα Βόλεϊ γύρισαν πρωί-πρωί από τη Σύρο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλησπέρα και από μένα. Καλό ταξίδι, λίγο δύσκολο, ευχάριστο. Καλό καιρό, νησί, θάλασσα, νίκη. Δεν ξέρω αν έχεις να πάει από εδώ στη Σύρο με αεροπλάνο. Ναι, όταν φέρνεις τη νίκη στις αποσκευές σου σίγουρα είναι ευχάριστο ταξίδι, ανεξάρτητα που ήταν πρωί. Ναι. Και έγινε πρωί δεδομένου ότι ήταν τσάρτερ για να έχουμε περισσότερο χρόνο να ξεκουραστούμε, καθώς παίζουμε σε δύο μέρες. Ωραία. Μια χαρά. Νομίζω ότι καλά περάσατε γενικώς αυτές τις μέρες. Καλά. Δεν πήγαμε διακοπές, αλλά σου είπα, όταν έχεις την νίκη μαζί σου, όλα είναι όμορφα. Εντάξει, κακά τα ψέματα, ήταν αρκετές οι ημέρες και σίγουρα και το τοπίο βοηθάει στην αποφόρτιση, έτσι δεν είναι? Το τοπίο του ξενοδοχείου, γιατί εμείς ήμασταν στο ξενοδοχείο και βλέπουμε τη θέα από το μπαλκόνι. Κοίταξε, πήγαμε την Κυριακή, να είχαμε δύο μέρες στο νησί. Από εκεί πέρα το πρόγραμμά μας ήταν full με προπόνηση βίντεο ώστε να προετοιμαστούμε στο δυνατόν καλύτερο. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Φανταστείτε, ήρθαμε το πρωί και τώρα το απόγευμα στις 4 ώρες ξανά έχουμε προπόνηση ώστε να είμαστε στο δυνατόν πιο έτοιμοι για την Παρασκευή. Κακά τα ψέματα, δεν είδαμε ποιοτικό βόλεϊ χθες. Είδαμε πολύ νευρικό βόλεϊ, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Ναι, αλλά... αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Έχεις δίκιο. Μου δόθηκε η εντύπωση ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα το παίρνατε το παιχνίδι. Το θέλαμε πάρα πολύ και νομίζω ότι παρόλο που και οι δύο ομάδες είχαμε αρκετά σκαμπανεβάσματα και δεν παίχτηκε ποιοτικό βόλεϊ, γιατί πολλές φορές και ο αντίπαλος δεν σου επιτρέπει να παίξεις ψηλό βόλεϊ, δείξαμε τον πρώτο πόντο ότι το θέλαμε πάρα πολύ και το δείξαμε στην ομάδα της Σύρου. Ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στα κλεισίματα το σετ, ακολουθούσαμε την τακτική μας και νομίζω δίκαια πήραμε την νίκη. Σίγουρα η ομάδα μας έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλό βόλεϊ. Πιστεύω το δεύτερο παιχνίδι θα είναι πιο δυνατό γιατί και τα παιδιά της Σύρου θα αντιδράσουν. Εμείς ξέρουμε ότι μέσα στην έδρα μας με τη βοήθεια του κόσμου παίζουμε πάρα πολύ καλά και το έχουν δει όλοι. Τον καλούμε να έρθει να δει έναν τελικό και έχουμε ανάγκη τη στήριξή του γιατί ερχόμαστε και από μια σειρά ημιτελικών που ήταν με πολύ μεγάλη ένταση, με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Δεν θέλουμε να επαναπαυτεί στο όνομα του αντιπάλου επειδή είναι Φοίνικα Σύρου και να μην έρθει να μας στηρίξει, όπως ήρθε με τον Ολυμπιακό, το έχουμε πολύ ανάγκη.
Γιατί μου φαίνεται ότι αυτή η ομάδα της αρέσει να παίζει περισσότερο εκτός έδρας? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά το βόλιο είναι ένα άθλημα που ουσιαστικά κάθε πόντος μετράει, κάθε σετ μετράει και οι έδρες είναι για να σπάνε. Εμείς καταφέραμε φέτος να σπάσουμε δύο έδρες, δεν ήταν εύκολο. Αλλά πίστεψε με, όταν βρεθείς μέσα στο γήπεδο να παίζεις ένα κατάμεστο παλατάκι, δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη έδρα. Ναι, παρότι εκτός έδρας έχετε κάνει φοβερά αποτελέσματα, έτσι, δηλαδή... Όποιο παιχνίδι θέλαμε το πήραμε. Και στην κανονική πήραμε, περίοδο και ναι. Ακόμα και στο Link Cup. Η ομάδα αποτελείται από πολύ καλούς παίκτες, είναι έμπειροι όλοι και πραγματικά απομονώνουν και εστιάζουν μόνο στην αντίπαλη ομάδα και θέλουμε να παίρνουμε το αποτέλεσμα. Καταφέραμε να το κάνουμε αυτό απέναντι σε έναν αντίπαλο στους ημιτελικούς, καταφέραμε να σπάσουμε να κάνουμε το break τώρα μέσα στη Σύρο, αλλά πραγματικά για να έχει αξία αυτή η νίκη πρέπει να κερδίσουμε την Παρασκευή ώστε να κρατήσουμε εμείς την πρωτοπορία στη σειρά των αγώνων. Χθες ακόμα και συμπαίκτες όπως ο Κουρνέτας, γενικός και δημοσιογράφοι, έμειναν πάρα πολύ σε μία φάση που θεώρησαν ότι μπορεί να έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη ροή του παιχνιδιού. Στην κόκκινη κάρτα που πήρε ο αντίπαλός σας, ο Ανδρεάδης, στο δεύτερο σετ. Μπορεί να γίνει κάτι σαν ένα παιχνίδι βόλη, αυτή μια στιγμή να αλλάξει τόσο πολύ? Κοιτάξτε, κάθε πόντος είναι σημαντικός. Τώρα να σας σχολιάσω ότι θέλετε στο κομμάτι του αγωνιστικού. Σε θέματα που δεν αφορούν το αγωνιστικό. Όχι την απόφαση ως απόφαση. Ως στιγμή ότι μπορεί να παίξει τόσο μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία, στη συγκέντρωση. Όχι την απόφαση, είναι ένα άθλημα, ναι, ναι, σίγουρα. Το βόλιο είναι ένα άθλημα που εξαρτάται πάρα πολύ από την ψυχολογία. Καθώς σας είπα, η πόντη είναι σημαντική κάθε πόντος. Εκείνη τη στιγμή ίσως ο εκνευρισμός μεταφέρθηκε στην πλευρά της Σύρου και εμείς το εκμεταλλευτήκαμε, διαχειριστήκαμε καλύτερα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μειώνει το αγωνιστικό κομμάτι και την παρουσία που είχαμε εμείς μέσα στο γήπεδο. Όπως σας είπα και πριν, ήμασταν πολύ σοβαροί κατά τα κλεισίματα το σετ, μπαίναμε αποφασιστικά, πιέζαμε, είχαμε πολύ καλό σέρβις και πιέζαμε τον αντίπαλο και καταφέραμε και πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Νίκο, από την ημέρα που επέστρεψες, ήταν η απορία μου γιατί δεν παίρνεις χρόνο συμμετοχής. Τελικά, αυτό έγινε βάση σχεδίου για να είναι ο βαθμός ετοιμότητάς σου υψηλός και να κάνεις αυτούς τους τελικούς, ή απλά προέκυψε? Κοιτάξτε, στο βόλεϊ η ομάδα δύσκολα κάνει μεγάλες αλλαγές. Είναι 6 παίχτες που απαρτίζουν και το έχετε δει ότι κάθε ομάδα στηρίζει σε 6-7 παίχτες και κατά διαστήματα γίνονται κάποιες μικρές αλλαγές. Εγώ ήρθα, ήμουν καινούριος στην ομάδα, μέχρι να προσαρμοστώ, μέχρι να πάρω χρόνο και να γίνω ένα με την ομάδα, ο προπονητής μου έκρινε και αυτός μου έδινε το χρόνο όποτε χρειαζόταν. Σημασία έχει ότι κατάφερα στα δύσκολα να βοηθήσω και εγώ με την ομάδα με την παρουσία μου. Κάποια στιγμή μας είπε ο κ. Καλμαζή, το θυμόμαστε καλά, ότι του ασκήθηκε έντονη κριτική για την επιλογή τη δική σου. Το αντιλήθηκες και εσύ και είναι τώρα μια απάντηση και δική του και δική σου αυτό που συμβαίνει δεν τώρα? Δεν έχω αντιληφθεί κάτι, γιατί να σας πω, σας είπα, εγώ δεν έχω να δώσω καμιά απάντηση. Εγώ είμαι επαγγελματής αθλητής, η δουλειά μου είναι να μπαίνω μέσα στο γήπεδο και να αποδεικνύω κάθε μέρα την αξία μου και να δίνω το 100% σε οποιαδήποτε ομάδα αγωνίζομαι. Δεν έχω να απαντήσω σε τίποτα. Μετά από τόσα χρόνια, ναι. Σωστά. Δεν έχω. Εγώ η δουλειά μου είναι να μπαίνω μέσα και να δίνω το 100% της απόδοσής μου. Σας είπα, δεν στέκομαι σε τέτοια πράγματα και δεν αντιλήφθηκα για κάτι τέτοιο. Την Παρασκευή παίζει ΠΑΟΚ Φοίνικα Σύρου. Πριν από 2 μήνες, στο ανάλογο παιχνίδι, στο πρωτάθλημα βεβαίως, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Πόσο καλός ήταν ο Φοίνικας, ναι, πόσο εύκολα κέρδισε. Άρα είναι μάλλον καλό το ότι συνέβη εκείνο. Τώρα μπορεί να βγει σε καλό. Η αλήθεια είναι ότι ίσως εκείνο το παιχνίδι είχαμε πέσει στην παγίδα. Μόλις είχαμε επιστρέψει από το League Cup που είχαμε κερδίσει και το Φοίνικα και υποθέσαμε ότι θα είχαμε ένα εύκολο απόγευμα. Δυστυχώς εκείνο το παιχνίδι τον είχαμε υποτιμήσει. Καλά θυμάστε, στο πρώτο σετ πήγαιναμε πόντο-πόντο και ξαφνικά χαλαρώσαμε και πήρε η Σύρος ένα αποτέλεσμα 3-0. Αυτό έχει μείνει στη μνήμη μας, πιστέψτε με, και δεν θα το επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Είναι τελική, ανεξάρτητα που κερδίσαμε προχθές το παιχνίδι, εμείς τα απομονώνουμε, το παιχνίδι το προχθεσινό έχει τελειώσει για μας, ξεκινάμε ξανά
την Παρασκευή από την αρχή, στο επόμενο βήμα, και θα μπούμε 100% αποφασισμένοι για να πάρουμε την νίκη. Σίγουρα αυτό το αποτέλεσμα που είχε έρθει τότε μας έχει... είναι σαν ένα μικρό καμπανάκι στο μυαλό μας, ώστε να μην χαλαρώσουμε το λεπτό. Μάλιστα. Νίκο, καλή ξεκούραση. Σου ευχόμαστε την Παρασκευή να το ζήσεις το παιχνίδι όπως το θέλεις, με πάρα πολύ κόσμο. Μια και λες ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό είναι, να παίζεις. Είναι ιδιαίτερη χαρά. Πιστέψτε με, και ειδικά η όθηση που μας δίνει ο κόσμος σε εμάς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι τεράστια. Mm-hmm. Μας βοήθησε πάρα πολύ κατά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και πραγματικά τον έχουμε ανάγκη και το θέλουμε δίπλα μας και στη σειρά των τελικών. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια για την πρώτη νίκη στο τελικό. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, γεια σου. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τον Νίκο του Σμαραγδί, που πρωταγωνιστεί στην κρίσιμη σειρά των αγώνων, και τον ακούσαμε σε αυτό το διάστημα όπου προσπαθούν να ξεκουραστούν οι παίκτες. Κάνει εκπληκτικούς τελικούς ο Σμαραγδής. Mm. Για μένα είναι ο πιο ουσιαστικός παίκτης που έχουμε. Φίλος γράφει ότι ο Φίνικας δείχνει και στο Link Cup και χθες ότι η μέρα το 2-0 τα παρατάει σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι θεωρητικά, παιδιά του. Όταν σε ένα άθλημα μια φάση μπορεί να αλλάξει το momentum, τώρα τι 2-0, τι... Δεν έχει το roster του Φίνικα, δεν έχει τους έμπειρους αθλητές που θα το πιστέψουν και θα επιμείνουν κτλ. Παρ' όλα αυτά... Έχει καλούς παίκτες. Ναι. Δεν είναι τυχαία στο τελικό. Και κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να ξαναβρεις τον Ντόκιτς μάλλον σε τόσο κακή μέρα. Με τόσο κακά ποσοστά και στο σερβίς και στην επίθεση. Θα μου πεις και η κουβανή του Πάουκ δεν ήταν τόσο καλά. Αλλά ο Χιμένεθ κάνει κακούς τελικούς. Ναι, ανέδειξε άλλο πρωταγωνιστή χθες. Ήρθε Αμερικανός και έβαλε τις βάσεις. Να πάμε στον Ραφαήλ. Θα προλάβουμε τώρα, όχι, να πάμε μετά το διάλειμμα. Και ενώ θα έχουμε μία συνέντευξη έκπληξη και για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ σε πολύ λίγο από τώρα. Μηνύματα δικά σας γράφετε FM, αφήνετε και ενώ το μήνυμα στο 545-26. Δεν έχουμε κάτι άλλο από το Βόλι, νομίζω. Βράδυ Παρασκευής στις 7, 5 ευρώ το εισιτήριο. Χθες ο Ιβάν Σαββίδης έλεγε ότι φυσικά θα συνεισφέρει για να καλυφθεί αυτή η διαφορά στην τιμή του εισιτηρίου, αλλά το έθεσε και λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι θέλει τα λεφτά να πάνε ως έξτρα πριμ στους αθλητές. Είναι αυτή στο... του Τσαλόπουλου είναι η ομάδα, μην τα ξεφτιλίζουμε όλα. Έτσι είπε ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Τι θες τώρα? Υπάρχει ένα άνοιγμα. Δηλαδή... Ο Ιβάν Σαββίδης έτσι είπε. Εσύ πάνε και πες ότι... Ρε παιδιά, υπάρχει μια ιεραρχία. Το τμήμα είναι του Τσαλόπουλου. Αν θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να καλύψει τη διαφορά, μπορεί να το κάνει με ευχαρίστηση. Το που θα πάλι πρόβλημα δημιουργείς. Θα ξέρει ο νοικοκύρης. Ο άνθρωπος είναι την οτροπία να πρημοδοτεί τους αθλητές. Ναι, βρε αγόρι μου, και πρέπει γενικά... να τους ανανεώσω. Με τι θα τους ανανεώσω, με κάστανα? Να φέρεις τον Γκόμες πίσω. Να το φέρω. Αυτό λέγαμε και χθες. Ότι τώρα που είναι νωρίς, πρέπει να γίνει μια συμφωνία μεταξύ του Σαββίδη και του Τσαλόπουλου, να ξέρει η διοίκηση του βολεϊκού ΠΑΟΚ πόσα λεφτά θα έχει από το μεγαλομέτωχο. Και αν είναι να δοθεί κάτι άλλο, γιατί τρελάθηκε ο μεγαλομέτωχος και γούσταρε και θέλει να δώσει ένα πριμ κατάκτησης του τίτλου του χρόνου τέτοια εποχή, να το κάνει εξτρά. Αλλά να υπάρχει ένα στάνταρ, αφού τα δίνεις που τα δίνεις, ρε Ιβάν, δώστε από την αρχή να ξέρουμε τι budget υπάρχει. Και θα κάνουν 15 χρόνια να ξανασκεφτούν να πάρουν πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Αν μπει αυτό σε μια σειρά έτσι όπως δείχνει. Αλλά εντάξει, αφού ο Ιβάν έτσι λειτουργεί. Δηλαδή θέλει να κάνει τσεκπλίξτρε, παιδί μου, να τα ανακοινώνει ξαφνικά. Ναι. Τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη. Θα επιστρέψουμε στο Βόλι λίγο μετά. Είπαμε Παρασκευή το επόμενο ραντεβού. Φυσικά και η ομάδα Βόλι θα είναι σήμερα, έστω μια αντιπροσωπεία. Θα είναι σήμερα στην μεγάλη γιορτή του ΠΑΟΚ. Θα βραβευτεί για τις περσινές επιτυχίες, όπως θα βραβευτούν και όλες οι ομάδες που έχουν φέρει τίτλους στο ΠΑΟΚ. Είμαστε στη μία ακριβώς να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να προχωρήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε αρκετά ξεχωριστά πράγματα σήμερα. Η μέρα γιορτής, και σήμερα η μέρα γιορτής.
Είπαμε ότι στην παρέα μας είναι τα Data Labs, ένα διοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης. Εκεί έχουν ξεκινήσει αυτές τις μέρες τα μαθήματα για να αποκτήσετε δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και να πάρετε τα εφόδια να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα, αποκτήσετε ολοκληρωμένη εκπαίδευση από ειδικούς στα μυστικά της παραγωγής του καφέ και όλα αυτά μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Περισσότερες πληροφορίες 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Έφυγε ο ηθοποιός Γιάννης Βόγλης και μια είδηση αθλητική για την ομάδα που την ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Οριστικά στον Πλατανιά παραμένει και την νέα σεζόν ο Παράσχος. Μπράβο, στον Πλατανιά μπράβο. Που συνεχίζει αυτή τη συνεργασία. Για να δούμε, είναι μαζί μας. Η Ρέμβη είναι μαζί μας. Η Ρέμβη είναι. Η Αναδομό είναι μαζί μας. Η Ρέμβη. Η Ρέμβη. Το παιδί είναι χαζό, ρε. Και η Ρέμβη και η Αναδομό είναι μαζί μας. Τσορπατζόγλου θέλει κάθε μέρα να πει αυτό που μας έλεγε ο καθηγητής στο σχολείο. Κόλκα, αγόρι μου, γιατί δεν προσέχεις. Σήμερα Τετάρτη Cocktail Day με ένα Apple Spritz. Παίρνετε και άλλο ένα δώρο. Πώς. Άστο, δεν σου άστο, βραγαδάκι μου, άστο. Άστο, βραγαδάκι. Όχι, πες το όμως λίγο, γιατί δεν το κάνουμε σποτάκι. Άστο, ρε φίλε, άστο. Άστο, κρίμα είσαι. Δεν είναι. Κρίμα είσαι. Ρε, βρες το λίγο αυτό να το. Πώς το λέγανε εκείνο το λούκρικο που πίναμε στα Χανιά που πίνε ο άλλος. Πώς το λέγανε. Εκεί που πλήρωσε 180 ευρώ. Spicy mango. Εκεί που μας πήγε κάποιος και πλήρωσε 180 ευρώ. Πυροσφέστης έπινε spicy mango. Θα πάει κύριε. Τέλος πάντων, μην αρχίσει. Στο Grey Goose, ήσασταν. Πού πήγατε. Στο Grey Goose το είχαμε. Κάτι με ζελάκια παραγγείλανε. Ήρθε ο λογαριασμός 180 ευρώ. Ο άλλος λέει δεν φεύγω. Και όλοι σκεφτήκαμε ποιον, σκεφτήκαμε εκείνη την ώρα. Όλοι αυτομάτως. Α, αυτό είναι πέρα από αυτό. Λέει δεν φεύγω, λέει δεν μπορεί. Κάτσε, περιμένετε. Τι να περιμένουμε εσύ. Δεν μπορεί, θα βγει και ο Ρέμος τραγουδίσει. Δεν γίνεται, λέει, δεν έχει εξήγηση. Και μπήκε, θα έχει και ρέμο, θα βγει, δεν μπορεί. Και μπήκε στο μυαλό μας τι θα γινόταν αν ήμασταν στο τραπέζι και ήταν ο Ραγκάτσης. Άστο. Άστο. Θα φεύγατε χωρίς να πληρώσετε, μάλλον. Θα μας το. 900 χρόνια θα μας το πετούσε. Όχι, θα πεθαίναμε. Με το ΕΚΑΒ θα το σηκώναμε. Με το ΕΚΑΒ. Πω. Ναι, γιατί ρέμβι δεν μας είπες όμως. Είπες κάποιες άκουσες λέξεις. Day σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πει. Ένα spicy mango συν ένα δώρο. Με ένα, ξέρω εγώ, California Dream. Θα υπάρχει ένα τέτοιο το πούστο. Σίγουρα. Ναι. Ένα δώρο. Με ένα μοχίτο. Ένα δώρο. Μια καϊπυρόσκα. Μια μοχίτο φράουλα. Ένα δώρο. Με ένα μια καϊπυρίδια. Ένα δώρο. Με μια... Τι άλλο, ρε. Ξέρεις και άλλα κοκτέιλ. Δεν πίνω, αλλά εντάξει. Ένα Manhattan. Μανχάταν, δεν θα υπάρχει Μανχάταν. Ένα Άινταχο δεν πρέπει να βγει, ένα Βλάχικο. Ένα Άινταχο. Ναι. Ένα Σικάγο Μπούλς. Άινταχο. Ναι. Στη Ρέμβη, στο 4.32% καλύτερα για κλείσει το τραπέζι. Ωραία, για φαΐ, για ποτό, για διασκέδαση. Και μην ξεχνάτε αύριο, Χρήστος Κυπριανίδης, η διαφορά στη διασκέδαση της πόλης μας. Τώρα που βλέπω εδώ πέρα που έχουν εκπομπές μαγειρικής πρωί-πρωί, θυμήθηκα το τέτοιο, την ατάκα στον τοίχο που λέει «Μαμά, θα σπουδάσω μαγειρική». Και λέει η μαμά, τι λες παιδί μου, πού λεφτά τώρα για τόσα τατουάζ. Ναι, ξεκάθαρα. Αφού λίγο κάτω του όλοι οι μάγειρες είναι σαν τον Κλάους. Ευχές κάνουν για τον ΠΑΟΚ όλοι, έτσι σήμερα είναι μέρα αυτή και τα λοιπά και σήμερα. Θοδωρής Ζαγοράκης, δες τι ωραίο θέμα. Ευχές του Ζαγοράκη με ωραίο κολάζ φωτογραφιών και τα λοιπά. Η άλλη που είναι. Ποιοι είμαι να ρωτάς. Ζαγοράκης, φίλε. Αρχηγός της ομάδας. Νοείται. Ο Βρύζης γιατί να μην κάνει τέτοιο. Ο Βρύζης θα το ξέχασε. Μάλιστα. Θα έρθουν λογικά όλοι εκεί θα είναι. Ναι, άλλο αυτό. Κάτσε εδώ λέει ευχές του Ζαγοράκη. Προφανώς αυτό είναι του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι... Όχι. Όχι, λάθος. Με ανάρτηση στην προσωπική του σε σελίδα. Εννοείται. Βλέπεις φίλε οργάνωση, δουλειά, ωραία. Η κάρτα του ΠΑΟΚ 90 χρόνια. Εδώ ο Ζαγοράκης με Μιχόπουλο, Ολιβάρες, Μαραγκώστα. Τι παιχτάρα του Μαραγκώστα. Πω, τι πράγματα. Έβλεπα, σου λέω χθες, με έπιασε. Ο Κοντόπουλος σε διαφήμιση. Τι διαφημίζει. Ναι, αλλά κάτι κρακεράκι διαφημίζει. Επαιτειακή είναι για τον ΠΑΟΚ, νομίζεις. Επαιτειακό κρακεράκι βάλαμε. Λοιπόν, εδώ ο Ζαγοράκης με τον Όφερμαρς στο Χάιμπορι.
Εδώ ο Ζαγοράκης με... Σου τζαβέλας να όπεις. Με έναν άγνωστο. Εδώ ο Ζαγοράκης με διαφήμιση Μπλάνκο, επηγούμενου. Γνωστή. Εδώ είναι ένα μάτι της Τούμπας εκείνης της μεγάλης ομάδας του Αναστασιάδη, του Άγγελου Αναστασιάδη. Του Ζαγοράκη. Του Αναστασιάδη είναι η ομάδα εκείνη. Ποιος είναι το Αναστασιάδη? 96-97. Βρήκε τον Άγγελο και τον Ριβάλλες ο Αναστασιάδης. Τουρσουνίδης, Βελής. Σε καλυδάκια, σα τσικίτα, πώς λέγονται. Μιχόπουλος. Τσιπίτα. Τι. Ο προπονητής διαμόρφωσε τα χαρακτηριστικά και τα... Τι έκανε δημιούργησε. Άσε το, εντάξει. Εκείνοι οι αυτοματισμοί, εκείνα τα γκολ ήταν του Ορφανού. Ποιοι αυτοματισμοί που ξύμισε ο Βίζας στο Βίζα μέσα ο Μέση και του πέρασε όλου και πλάσανε. Ε, που δεν είχαμε περάσει το κέντρο. Γιατί τα λέτε όλα, ρε. Δουλεμένο ήταν του Βίζα. Του Βίζα δουλεμένο. Γι' αυτό το κάνει και κάθε φορά που έπαιζε και τον έβριζε από το 1 μέχρι το 90. Πω. Γιατί εγώ τα θυμάμαι όταν ήταν παίξει ο Βίζα τι έλεγε. Δεν αντέχονταν. Ναι, ναι, μια χαρά ήταν αυτή η απάθεια. Αυτή η απάθεια στο απλά ο Βίζα είχε αυτό. Ότι όταν στο ζέσταμα καταλάβαινε να παίξει με 10 ή 11. Να... Βλέπεις τον άλλο εδώ, γυαλίζει το μάτι του. Γυαλίζει. Ακόμα ναι. Και που μιλάει, εδώ το περιβραχιόνιο το έχει και δηλαδή το γεμίζει. Η φανέλα με το 7. Ε, τι να δεν λέμε. Έχουμε αποσύρει μισή φανέλα πλάκα-πλάκα. Τι να αποσύρεις. Δεν έχουμε αποσύρει πραγματικά και ούτε θα αποσύρουμε ποτέ. Νομίζω ότι το Κούδα έπρεπε να αποσυρθεί τότε. Να μην έχουμε 10. Πάει, πολιτικά καταστραφήκαμε. Αλλά θα έπρεπε να έχουμε μια κρεμασμένη. Εμείς δεν έχουμε ταβάνι. Όπως κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι, γιατί η ομάδα αυτή οι άλλοι δεν έχει ταβάνι. Τον Γκάλι, δεν έχουν τέτοιο. Δεν έχουν το 6. Δεν έχουν το 6. Άγνωστο. Άγνωστο. Δεν έχουν αποσύρει. Και αυτό έγινε τώρα που ταβάνι. Έγινε χόλι ή ήταν και από πριν ότι το βρίζανε. Εμείς πάντως δεν έχουμε ταβάνι γιατί πετάμε, καταλαβαίνεις. Πετάμε. Ναι. Πώς θα φαίνεται και το αεροπλανάκι άλλωστε. Κάνουμε και χρήσιμες επενδύσεις. Δεύτερο έρωτο στο ΠΑΟ 24. Μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΑΟ 24 διαδικτυακά τις ευχές του Ζαγοράκη. Όπως τις ανέβασε και στην προσωπική του σελίδα. Ο Μαδάρα είχαμε τότε με την Άσυνα. Ο Μαδάρα. Ο Μαδάρα. Στην ίδια εντεκάδα έχεις Μιχόπουλο, που ήταν διεθνής θεματοφύλακας, όπως και να το κάνεις, καλός θεματοφύλακας. Γιατί δεν φύγει ο Μιχόπουλος, είναι όμως 5 κάτω θεματοφύλακας της ιστορίας μας. Τι. Δεν συμφωνώ, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Πάντα μου άρεσε. Και θυμάμαι ότι όποτε δεν έδινε ο Μιχόπουλος θα πηγαίναμε φυλακή. Δεν έδινε βαθμούς ο Μιχόπουλος. Ε? Δεν έδινε βαθμούς. Τι λες, ρε. Πας καλά, ρε. Όχι, όχι. Άσε τώρα. Μια χαρά ήταν ο Μιχόπουλος. Δεν θυμάμαι τέτοια. Τερματοφυλακάρα ήταν. Να βγάζει τα ρε, δεν θυμάμαι. Αν εξαιρέσει εκείνο το παιχνίδι, το μυστήριο. Δύο μάτς είναι. Ωραία. Όλα τα άλλα είναι. Τα τραγικά. Καλή τεχνική, αλλά. Πολύ καλό τερματοφυλακά, φίλε. Είχαμε Νάγκμπι, Ολιβάρες, Μαραγκό. Ζαγοράκη, Βρίζα, Φραντζέσκο, του Σουνίδη. Πού να βρεις παίχτη με τα αθλητικά προσόντα του Γιώργου, ρε. Στα καλά του. Στα καλά του, εγώ να θυμάμαι. Δεν ξέρω πάγω τα ξεκίνησε. Από δύο φορές του περνούσε. Ναι, ναι, ναι. Αφού σταματούσε, του ξαπεράσει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ξεχύνονταν και. Ξεχύνονταν. Αέρασταν. Ο παιχτάρα. Καταλαβαίνεις τι ποιότητα έχω εγώ τότε. Από αυτούς εκεί, τώρα. Βάλ τους έναν. Ολιβάρες. Ναι. Μπορούσε να πάει ένα παιχνίδι μόνο στον μπακ. Σταφυλίδης. Δεν. Δύο πόδια. Εντάξει. Ολιβάρες, Μαραγκός. Τέτοιο χάφο από πότε έχουμε να δούμε. Μαραγκό, Φραντζέσκο μαζί ποτέ δεν είχαμε. Ο Φραντζέσκο στη ροή του αγώνα δεν συμμετείχε πολύ. Τα στημένα έκανε, εντάξει. Αλλά ο Μαραγκός ήταν σκύλο του πολέμου, ρε φίλε. Ο Ζαγοράκης. Τα κάλυπτε τα χιλιομετράκια για πλάκα. Του Σουνίδη. Κράτημα μπάλα, Μαμουσουτού, Μανούρα. Ήτανε. Εντάξει. Νάγκμπε. Νάγκμπε, φίλε. Αμυντικό χάφι. Έπαιρνε την μπάλα και δεν έχανε ποτέ. Εντάξει. Καλή ομάδα. Βρίζα. Αυτό που μα. Τώρα λε τη χρονιά που. Πέρασαμε την Άσεν. Είχαμε στα Τέμπη, έτσι. Όχι, που πέρασαμε την Άσεν είναι αυτό. Το 97 λε, δηλαδή, όχι το 99. Ναι. Εκείνη η διετία-τριετία ήταν πολύ καλή. Γιατί δεν είχαμε και τον. Πώς το πω ρε παιδί μου, δεν είχαμε αμάν αυτή την πρεμούρα να πάρει πρωταθλήματα. Ακόμα είχαμε... και τον Πατατούδη που ήρθε ο Πατατούδης, δεν του πάμε όπως το Σαββίδι τώρα. Περάσαν δύο χρόνια και δεν πήρες πρωτάθλημα. Γιατί ήμασταν λίγο πιο χαμηλών τόνων. Τώρα λίγο έτσι την είδαμε. Ήταν ροκ εκείνη η ομάδα. Ήταν ροκ εποχή. Ναι. Καλά δεν είχαμε και μανούρα βέβαια, γιατί τη μανούρα τη δημιουργούν συγκεκριμένοι που όταν
δεν είναι εκείνος ο προπονητής. Τέλος πάντων. Για να τα λέμε όλα για την ιστορία του ΠΑΟΚ, γιορτάζουμε. Μην βρεις τώρα, το ξεχνάμε. Αφορμή για να μαλώσουμε. Ναι. Πάμε χορηγούς δεύτερης ώρας. Ραφαήλ. Καλή σας μέρα. Τι γίνεται. Ραφαήλ, μεσημέρι είναι τώρα, δεν ξέρουμε αν έχει συνηθίσει άλλο. Είναι μεσημέρι. Μεσημέρι. Καλό τελειώσε, μεσημέρι. Καλησπέρα, σωστό, καλησπέρα. Ωραία, ναι, γιατί... Πώς πήγαν οι διακοπές. Χαλάστηκες, πάρα πολύ, εντάξει, είναι υπερβολικές νομίζω τόσες μέρες. Να στείλουμε κανέναν άλλο στο τρίτο παιχνίδι. Ναι, γιατί εδώ κάποιοι χθες πουλούσαν τρέλα και ξυπνάδα. Γιατί πάει η ομάδα τόσες μέρες κτλ. Σήμερα δεν λένε τίποτα. Σωστό. Που ο Καλαμαζίδης τα έκανε όλα σοφάκι πάλι. Ακριβώς, όλα καλά πήγανε. Έχει πλάκα να μην του κρατήσουν το καλό του Καλαμαζίδη του χρόνου. Ναι, είναι ικανή. Κάτι ακούστηκε, είπε ο Ιβάν ότι μέσα στο πριμ έχει κανονίσει και για σένα κάτι. Λέει τα παιδιά δούλεψαν σκληρά, φέραν το διπλό και τέτοια. Να ξέρεις. Για λέγε, τώρα πες την αλήθεια για το πρόγραμμά σου εκεί πέρα. Πόσα μπάνια έκανες. Εντάξει. Ναι. Δεν βούτυξες. Κάναμε ένα μπάνιο, εντάξει. Έκανε μπάνιο. Εμείς έτσι το είπαμε για να ψαρέψουμε. Καλά δεν τρέπεσαι, έκανες μπάνιο. Ήταν ο καιρός πάρα πολύ καλός. Αυτή στη Νόβα που έλεγαν ότι ο Λί ψάρευε και τα λοιπά και αυτά, έχουν εικόνες, έχουν βίντεο, έχουν στοιχεία για αυτό το πράγμα. Για τον Λί όχι, δεν το έμαθα αυτό, δεν μας είπε κάτι. Αν και ήταν πάρα πολύ διαχειριστικός ο Λί όποτε μας έβλεπε. Του αρέσει πάρα πολύ, έχει μάθει και αρκετές λέξεις ελληνικές. Μας πεις μερικές από αυτές. Δεν είναι για τον αέρα, δυστυχώς, ναι. Ο Λί. Είναι καταλήγει σε Λί και το αναφέρει συνέχεια. Άννα, πράγμα, καταλήγει σε Λί, κάνει καλή ομοιοκαταλήξια. Δηλαδή, 6 ώρα το πρωί σήμερα που πήγε η ομάδα στο αεροδρόμιο με το που μας βλέπει και το λέμε David Lee, όπως ακριβώς το φωνάζουν από τα μεγάφωνα του γηπέδου, εκείνος απαντάει με αυτή τη λέξη. Μαλίκαλος, να μείνει 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Μακάρι. Πώς τους είδες επιστρέφοντας αυτά, ή έχουν μια βεβαιότητα, έχουν αυτοπεποίθηση, ή ακόμα εντάξει είναι αυτό το άγχος για να πάρουν και το δεύτερο παιχνίδι? Το κλίμα ήταν εξαιρετικό όλες τις μέρες που βρισκόταν η ομάδα εκεί πέρα και στην επιστροφή ακόμα περισσότερο αφού έγινε και το break στη σειρά. Ωστόσο αυτό που είπε και ο αρχηγός φυσικά ο Βασίλης Κουρνέτας χθες που μας μίλησε ότι δεν σημαίνει κάτι το 1-0. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γυρίσει τώρα την σειρά στο παλατάκι και να έχει στο μυαλό του ότι ξεκινάει από το 0-0. Να έχει φυσικά και τον κόσμο στο πλευρό του που θα το βοηθήσει σίγουρα στο να φτάσει και στην δεύτερη νίκη και από εκεί και πέρα την Μεγάλη Δευτέρα θα είναι η τρίτη αναμέτρηση και αν μπορέσει να τα καταφέρει να σπάσει ξανά την έδρα του Πίνκα και να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα σχετικά εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε. Καλά, εντάξει, κάτσε, περίμενε λίγο ακόμα. Ναι, καλά, έχει σειρά δρόμο, αλλά με βάση το ότι έχουμε μέχρι στιγμής τα πρώτα δείγματα. Μεγάλη Δευτέρα είναι το άλλο παιχνίδι, το τρίτο παιχνίδι, Ναι, Μεγάλη Δευτέρα είναι. Θα πάτε από Πέμπτη. Παρασκευή είναι το παιχνίδι, το δεύτερο. Ναι, στα μέλη και ωραίες εκκλησίες καθολικές πρέπει να πάνε να παρακολουθήσουν. Είναι Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή του Θωμά. Έχει Κυριακή των Βαΐων, έχει πολύ πράγμα. Δεν ξέρω πραγματικά με τι θα πάμε, γιατί υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο επειδή έγινε το πρωί, ναι, δεν πρέπει να έχει βγει και προς τα έξω. Το ξέρουν μόνο ο Παντακίδης, ο Κουρνέτας, ο Σεπέδα που ήταν και ο Δράστης, ο Καλμαζίδης και μερικοί άλλοι από το τεχνικό team του ΠΑΟΚ. Ο Σεπέδα σε μια προσπάθειά του να απλώσει τα πόδια του έσπασε μια θήκη που μπαίνουν τα περιοδικά. Ακούστηκε ένας θόρυβος, ψιλοπανικοβλήθηκαν όλοι. Και τώρα το αεροπλάνο έχει μείον μια θήκη για περιοδικά. Βέβαια ο Κουρνέτας είπε ότι δεν θα τον δώσει τελικά στις αεροσυνοδούς. Θα το διαπιστώσει φαντάζομαι λίγο πιο μετά. Ναι. Οι αντίπαλοι τελικά έρχονται με αεροπλάνο ή δύσκολα? Δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι και χθες τελικά πώς θα μετακινηθούν, αλλά είτε και κάποιοι παίκτες αναχώρησαν κιόλας χθες. Υπήρχε δηλαδή ο Ανδρεάδης, ο Λάπας που φύγανε με το καράβι το βραδινό για την Αθήνα και από εκεί για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάποιοι παίκτες θα είναι ήδη εδώ. Τι μόνοι τους? Ίσως έρθει και η άλλη και η υπόλοιπη ομάδα σήμερα ή αύριο για να κάνει αντίστοιχο πρόγραμμα όπως και ο ΠΑΟΚ. Αποστολή δεν έχουν αυτοί οπότε θέλει ταξίδι του καθένας. Ας τα πούμε καλύτερα στο τέλος. Δεν μου λες, αν κάνεις κανονικά το ταξίδι με πλοίο. 6 ώρες πειδά. 6 ώρες είναι. Γύρω στις 4 ώρες είναι από ό,τι θυμάμαι την προηγούμενη φορά με το. 4 κάνατε μόνο, το τότε που είχα πάει εγώ ήταν 6. Και μετά παίρνουν αεροπλάνο, έτσι προφανώς. Ναι, και μετά αεροπλάνο. Ένα πάνε Αθήνα και να πάρουν το αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη. Είναι 2 ώρες. Δηλαδή κανένα εξάρρωση. Βενιζέλος.
Ένα διωράκι. Ναι, δηλαδή η μόνη λύση για να έρθουν αεροπορικούς είναι με τσάρτερ. Ναι, αν μπορούν. Από σειροπευθείες. Αλλιώς θα πρέπει να κάνουν το σειροπευθείες. Ας κάνουν ένα τηλέφωνο, να πάρουμε τον Γιάννη Βλατάνη και όλα καλά. Γιατί θα αποδειχθεί σοφή αυτή η κίνηση του ΠΑΟΚ. Έτσι όπως φάνηκε το πρώτο παιχνίδι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, και μισή είναι η ώρα. Σήμερα θα υπάρχει μια αντιπροσωπεία παιχτών, έτσι. Ακριβώς από ό,τι μάθαμε, γιατί είναι και λίγο μετά το χθεσινό το μάτς, είναι και η προπόνηση, θέλουν λίγο κάποιοι παίκτες να ξεκουραστούν. Λογικά θα υπάρχουν Σεπέδα, Χιμένεθ, Λί και Γιαμπλόνσκι, ίσως και από τους Έλληνες ο Γκαράς, ο Παντακίδης σίγουρα, που είναι και ένας παίκτης με μεγάλη πορεία στον σύλλογο. Σύμβολο. Θα δούμε και ποιοι άλλοι Έλληνες παίκτες θα είναι εκεί. Μάλιστα. Ραφαλή, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή. Καλό μεσημέρι. Αυτά για τα παραλυπόμενα. Ένας φίλος μας ζητάει να βάλουμε κάποιο τραγούδι από πίσω για χαλί, παοξίδικο. Βάλω το Civil War. Guns N' Roses. Κατά προτίμηση το Darla Dirladada. Αυτό έτσι λέγεται. Dirlada Dirladada. Είναι ο Dirlada Dirladada. Ναι. Καλή προσοχή. Darla Dirladada. Λες να μαλώσουμε και γι' αυτό, πώς είναι. Εσύ πες τώρα καλά, είναι δυνατόν να λέγεται ο Dirlada Dirladada. Μια ομάδα του Βορρά. Ναι, μια ομάδα στο Βορρά. Είναι ο ΠΑΟΚ ο Τρανός. Είναι ο δικέφαλος αετός. Να το κάνουμε, να απαγγέλουμε. Έλα να απαγγέλουμε. Εσείς να κάνουμε. Άνοιξε. Σε όποιο γήπεδο και αν πάμε, τα σπάμε. Δεν έχουμε όσιο και ιερό. Έχουμε όμως μια μεγάλη ομάδα. ΠΑΟΚ σ' αγαπώ. Τι ωραίο. Τι ωραία που τα λες τα βρε. Ελίτης. Θα έχουμε μετά θέματα. Ε? Μετά τη μέμεση θα έχουμε θέματα. Κάτι θα έχουμε. Άντε να δούμε. Άλλο σύνθημα να πάμε. Βουντού βουντού, βουντού βουντού. Και μια καρφίτσα μαύρη. Στον που μας θα κάθονται 10.000 γάβροι. Και φυσιολατρία βλέπεις, πιάνουμε άλλο. Έχει πολλά. Σύνθημα. Βάλτε φωτιά. Πάμε βάλτε φωτιά, ναι. Κάψτε καλά. Ομόνια και Πειραιά. Το Σύνταγμα και τη Βουλή. Τη Μπασταρδούπολη αυτή. Εκεί γεννήθηκα, ρε Μίτσο. Έχω δικαίωμα. Το τελευταίο δεν μπορώ να το πω. Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός είναι έως και κολακευτικός. Και η Θεσσαλονίκη έτσι ήταν. Πολυπολιτισμική πόλη, ρε φίλε. Ναι. Α, εκεί το πας. Ναι, σαν τη Νέα Υόρκη ένα πράγμα. Ναι. Θρύψαλα τα τζάμια στον ηλεκτρικό. Αίματα ποτάμια, ίδια μου εγώ. Το μόνο που θυμάμαι από παιδί μικρό. Αυτό το έχουν πάρει κι άλλοι τώρα. Ολυμπιακό. Το λέει και αξίδες αυτό. Α, ναι. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι τα χιτάκια, φίλε. Έτσι είναι τα χιτάκια. Πώς γίνεται τώρα. Έχει και διασκευές. Το παίρνει ο άλλος, το επανεκτελεί. Ο Τόμα Ολόιδη το λένε. Ολόιδη το λένε. Ναι, αλλά με άλλη ενορχίστρωση. Ναι, δεν ξαρχάκωσα το. Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια αυτό που ανατριχιάζει είναι το εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια. Δεν με γεμίζουν τα νέα συνθήματα. Δεν είναι νέο. Δεν. Αλλά είναι δυναμικό. Δεν έχει την εκτός. Ο τρολογιατρός ήταν εκτός έδρας. Και όταν θα πάω στο τρολογιατρό. Γιατί εκτός έδρας. Εκτός έδρας όταν μπαίναμε, το φωνάζαμε 90 λεπτά. Ήταν το ίδιο κόνσεπτ. Δεν είμαστε καλά. Αυτό γιατί κόπηκε. Υπάρχει εξήγηση. Δεν είναι. Μπορεί να χάθηκε ένας κρίκος σε αλυσίδα. Μπορεί να μην το ξέρουν οι καινούργοι. Από τους ασθενείς. Μπορεί να μην το έχουν σε MP3. Τα καινούργια τα παιδιά τώρα έτσι τα έχουν τα τραγούδια. Σε MP3. Υπάρχουν και εξειδικευμένα και θεματικά. Ήρθαμε ως εδώ. Στο μόνο κατουρίσαμε για να έχετε νερό. Όταν είχε λειψεδρία στην Αθήνα. Ναι. Ωραία. Τι άλλο έτσι να πούμε, ρε φίλε, το ακούω στο μυαλό μου. Για τα 90 χρόνια δηλαδή, υπάρχει μια γκάμα. Υπάρχουν και τα δίσκο. Υπάρχουν και τα δίσκο, τα οποία δεν μπορώ να το σκέφτω με ποιο δίσκο σκέφτηκα και δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Υπάρχει όπα ο Κάρα από Διονύση Μακρύ. Κάτι σουρωμένος κανένα βράδυ θα το τραγούδι. Γιατί στα καλά του δεν μπορώ να το πει. Εντάξει, αυτά γίνονται ακραίες πρωινές ώρες. Και συνήθως το καμαρίνι. Για δες λίγο. Όπα ο Κάρα από Διονύση Μακρύ λέει εδώ. Είναι, έχει βγάλει ένα δίσκο με δικά μας. Είναι για κλωτσιές, του έχω πει. Πρώτα απ' όλα με τον Διονύση έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε το χιτάκι ή σε σαπατζούρι. Και ακόμα δεν αφορά τον ΠΑΟΚ αυτό όμως. Δεν αφορά τον ΠΑΟΚ, όχι. Είναι για τις γκόμενες που τη βλέπουν. Ωραία. Ή σε σαπατζούρι, βάλε σιλικόνη, δικιά μου Περσεφόνη.
Άλλο αυτό, για τον ΠΑΟΚ λέμε τώρα. Για τον ΠΑΟΚ. Μου αρέσει πολύ η ασπρόμαυρη φανέλα. Και από μένα να ζητάνε μόνο ένα. Είναι σουρεαλιστικό. Είναι σουρεαλιστικό, ναι. Είναι σαν ένα από ελληνική ταινία μέσα. Για τον ΠΑΟΚ. Και ψάχνοντας βρήκα και ένα βινίλιο στο σπίτι μου εγώ. Με ποντιακά. Ιωαννίδης. Ιωαννίδης. Και είχε τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Στα ποντιακά. Αυτό πρέπει να το φέρω μια μέρα να το κληρώσουμε τώρα για τα 90 χρόνια. Βινίλιο, αν είναι δυνατόν. Μακρύς είναι αυτό. Ναι. Σου λέει για κάτι. Σύλλογος μεγάλος, ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχει κανάς άλλος, είναι ο ΠΑΟΚ ο Θεός. Μες στην Τούμπα έχει κάνει τη φωλιά του, κι αετόπουλα φαντάζουν τα παιδιά του. Μες στην Τούμπα έχει κάνει τη φωλιά του, κι αετόπουλα φαντάζουν τα παιδιά του. Πάω καρά, έχω τρελά μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Πάω καρά, έχω τρελά μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Να τα ακούσουμε, να ακούσουμε. Κάνει το ίδιο σκουρά αυτό το παιδί. Αν ακούει, άμα ακούς στείλε μήνυμα. Αν ξύπνησες δηλαδή. Ιστορία μα και χάρη. Είναι της Μακεδονίας. Πλέει είναι σαν τον Αστέρα. Μακεδονία και αυτά. Δεν μ' αρέσουν. Μες στην Τούμπα έχει κάνει τη φωλιά του. Κι αετόπουλα φαντάζουν τα παιδιά του. Μες στην Τούμπα έχει κάνει τη φωλιά του. Για αετόπουλα φαντάζουν τα παιδιά του. Αυτό είναι 8 μέτρα του γύρω. Πάω καρά, έχω τρελά μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Όλα σε παιδιά είναι. Όλα σε παιδιά. Πάω καρά, έχω τρελά μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Πάω καρά, έχω τρελά μες στο μυαλό. Πάω και εγώ πρέπει. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Πάω καρά. Άρα βρίσκουμε τους χορηγούς που πάμε στο διάλειμμα. Γιατί? Στο τέλος, στο τέλος. Στο τέλος λέμε. Στο τέλος όχι, όχι, βγάλε, βγάλε, βγάλε. Θα βάλουμε το καλύτερο των τελευταίων ετών. Το ψηφίσαμε εδώ πέρα και απορούμε γιατί δεν ακούγεται φέτος. Δεν το έχω ακούσει. Βάλε, βάλε, βάλε. Πέρασε η μόδα, τι έγινε και το κόψανε. Ή δεν πήγε καλά η περσινή χρονιά και δεν ακούγεται. Δεν ήταν γούρι. Έχουμε μηνύματα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην ομαδάρα. Μαγκιά μου που με παοξή. Αυτό πρέπει να το βάλουμε. Το απόλυτο τραγούδι για κάθε παοξή, αυτό βάλτε όλοι στο Λευκό Πύργο σήμερα. Αφήστε τα μέγαρα. Εντάξει. Όπου υπάρχει όλη η ολόκληρη ιστορία με αυτό το σύνθημα. Όπως και για πολλά συνθήματα. Μέρα που είναι να ακούσουμε τις ευχές.
και να ακούσουμε και ένα από τα παιδιά του ΠΑΟΚ που χρόνια αγωνίζονται στην ομάδα και νομίζω θα αγωνίζονται για πολλά χρόνια ακόμα. Νομίζω ότι θα συνδυάσουν το όνομα και την καριέρα τους με το, με τον ΠΑΟΚ και γι' αυτό θα δώσουμε την καλησπέρα μας και τις ευχές μας στον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Πώς είσαι? Καλά, εντάξει, πολύ καλά. Χαρούμενος σήμερα για τη γιορτή της ομάδας, 90 χρόνια. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μακάρι στα επόμενα χρόνια αυτός ο κόσμος να δει χαρές και να επιστρέψει η ομάδα στους τίτλους. Πρώτη έτσι απλή ερώτηση για σένα. Τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ που γιορτάζει σήμερα? Εντάξει, ο ΠΑΟΚ για μένα είναι όλη μου ζωή. Δεν προσπαθώ να πουλήσω παδιλίκια, αλλά όταν είσαι μια ομάδα από 12 χρόνια σχεδόν, mm-hmm. έχεις μεγαλώσει μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, νομίζω είναι λογικό να είσαι πολύ λεμμένος μαζί της. Εγώ ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει τη ζωή μου, πραγματικά το εννοώ αυτό. Mm-hmm. Και μακάρι, όπως είπατε και εσείς, να συνεχίσουν να είμαι μέλος αυτής της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Μέσα την πορεία σου στον ΠΑΟΚ αλλάζει η σκέψη σου ή το συναίσθημά σου για την ομάδα? Μήπως τώρα το αντιμετωπίζεις λίγο διαφορετικά, λίγο πιο επαγγελματικά? Ή όπως σκεφτόσαι για τον ΠΑΟΚ πριν από 6-7 χρόνια, το ίδιο νιώθεις και τώρα που παίζεις, που αγωνίζεις, που κάθε μέρα είσαι μέσα στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, όπως σας είπα και πριν, όταν έχεις μεγαλώσει μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, είναι λογικό να αισθάνεσαι κάποια πράγματα για αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα το αγωνιστικό δεν βάζει τη δουλειά σου που προσπαθείς να κάνεις, επαγγελματίας και ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Αλλά είναι λογικό κάποια παιδιά που έχουν μεγαλώσει εδώ πέρα στον ΠΑΟΚ, όπως είναι πολλά παιδιά, δεν είναι μόνο ο Δημήτρης, ο Πέλγας, ο Κάτσε, ο Κλάους, είναι πάρα πολλά παιδιά. Mm-hmm. Και είναι λογικό να είναι δεμένοι με την ομάδα. Είπες άλλαξε τη ζωή σου ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Άλλαξε το χαρακτήρα, το σκεπτικό ζωής, τι ακριβώς εννοείς? Το πιο μικρό πράγμα, όπως είπατε, τον τρόπο που μπορείς να σκεφτείς, mm. μέχρι και τη ζωή, την καθημερινότητά σου. Όταν παίζεις τον ΠΑΟΚ, νομίζω πως είναι όλα διαφορετικά. Καταρχήν να πω ότι αυτή η ομάδα είναι η μόνη ομάδα η οποία πραγματικά έχει συνδέσει όλα αυτά τα χρόνια τη ιστορία της. Με τη λέξη ηθική δεν υπάρχουν παράγοντες που είναι εμπλεγμένοι πουθενά, δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι εμπλεγμένοι πουθενά. Mm-hmm. Και το εννοώ αυτό και είναι κάτι που επιτέλους πρέπει να μάθουμε να το κρίνουμε στην Ελλάδα και να το πούμε πάνω απ' όλα. Ότι αν ο καθένας δεν κοιτάξει πώς θα φτιάξει την ομάδα του με αρχές, δυστυχώς αυτό το ποδόσφαιρο δεν θα πάει ποτέ μπροστά και θα γίνεται όλο το χειρότερο, όπως βλέπετε τι γίνεται. Ξεχωρίζει σήμερα να μας πεις μετά από όλα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό να κρατήσουμε όλοι, ότι είναι η μόνη ομάδα που έχει συνδυάσει το όνομά της με την ηθική, 100%. Ναι, αυτό κρατάς ως μια πολύ μεγάλη αξία. Ναι, πιστεύω ότι είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να χτίσει ένας σύλλογος. Δεν κερδίζει όμως πολλά πράγματα, δεν κερδίζει τίτλους. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να κερδίσει και τίτλους. Mm-hmm. Πάω και είναι η μόνη ομάδα που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στο δικό μας. Από τις λίγες ομάδες στην Ευρώπη που αυτή τη στιγμή το έχουν καταφέρει. Υπάρχει ένας μεγαλομέτωχος ο οποίος αγαπάει πραγματικά την ομάδα. Είναι εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα όπως όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη και αυτός θα κάνει λάθη και εμείς θα κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από αυτά, να προχωράμε και ευελπιστώ πως τα επόμενα 3-4 χρόνια θα καταφέρει να επιστρέψει στους τίτλους. Θα επιστρέψει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Mm-hmm. Δημήτρη, ποια είναι η πιο μεγάλη στιγμή που ζει ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έτσι στη διάρκεια μιας χρονιάς? Είναι ένα παιχνίδι στη γεμάτη Τούμπα, είναι στο εξωτερικό να βλέπεις ΠΑΟΞΙΔΕΣ, να τους δίνεις χαρά όπως δώσατε εσείς και με το δικό σου γκολ στη Σλοβακία φέτος, τώρα το θυμήθηκα. Και ποιες είναι και οι δύσκολες στιγμές που βιώνεις όντας μέλος του ΠΑΟΚ, όπου έχεις πίεση? Προσωπικά νομίζω πως τα τελευταία χρόνια που αγωνίζομαι εγώ στην ομάδα mm. και έχω παίξει σε κάποια παιχνίδια, νομίζω ότι το διπλό μέσα στην Τόρκη ήταν κάτι το μοναδικό. Αν και δεν είχε αντίκτυπο αυτή η νίκη, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη νίκη. Η Τόρκη δεν έχει χάσει από κανένα φωτισμό στην έδρα της, έχει χάσει πρώτα. Mm.
και δύσκολες στιγμές δυστυχώς στο ποδόσφαιρο όπως και στον αθλητισμό μάλλον υπάρχουν περισσότερες από ό,τι είναι οι χαρές. Όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά, ας με φέτος και μετά και ακόμα και όταν ήρθα από Μάκη Στούντορ πάλι υπάρχει πολλή αμφισβήτηση, είναι λογικό. Αλλά πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να δουλεύουμε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ξέρω ότι ακούγεται ίσως πολύ γραφικό, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος στον αθλητισμό να κερδίσεις. Το άμα κάθεσαι και ασχολείσαι και λες τι λένε για μένα, τι κάνουν για μένα, νομίζω ότι θα σε πάρει από κάτω. Μόνο πρέπει να δουλεύεις και να έχεις το κεφάλι κάτω. Ας κάνω μια άλλη ερώτηση, δεν ξέρω αν σε ακούγεται δύσκολη, είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις πρόβλημα να απαντήσεις σε οτιδήποτε. Πώς θα σκιαγραφούσες τον Μπάουξη, όπως τον ζεις εκτός γηπέδου ή όπως τον ζεις ως ποδοσφαιριστής της ομάδας, τον φίλαθλο της ομάδας αυτής? Εντάξει, ο Μπάουξης καταρχήν να πούμε ότι αγαπάει την ομάδα του, τίποτα άλλο, εξαρτάται η ζωή του από τον Μπάουξη. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Και ως ποδοσφαιριστής το κατάλαβα, αλλά και πριν, όταν και εγώ πήγαινα στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν έχει υπομονή με την έννοια ότι έχει να δει πολλά χρόνια τίτλο και είναι κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό και θέλει να δει άμεσα αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε όμως στον αθλητισμό και ειδικά στο ποδόσφαιρο να δούμε άμεσα αποτελέσματα. Αν δεν υπάρχει κάποιο πλάνο, να βάλουμε κάτω κάποιο πλάνο και να πούμε ότι θα το ακολουθήσουμε πιστά. Αλλιώς εντάξει, τι να πει για τον Παουτσέ, όταν έχει ταξιδέψει σε όλα τα γήπεδα του κόσμου, σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης, παντού. Δεν μπορεί να πεις κάτι για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, νομίζω. Το έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι από τους πιο πιστούς. Δεν είναι φοβερή αυτή η αίσθηση όπως την έχει ζήσει οπουδήποτε και να πας για ένα φιλικό παιχνίδι στην προετοιμασία? Ή να πας στην Αστάνα, ή να πας, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη, βορρά ή νότο, να βλέπεις παντού ΠΑΟΞΙΔΕΣ, Έλληνες, ακόμα και ξένους που είναι ο παδί του ΠΑΟΚ. Πραγματικά είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή δεν περιγράφεται αυτό το συνέστημα με λόγια. Όταν πηγαίνεις στην Ολλανδία και σου λέει ένας Ολλανδός ότι ήρθε με τη γυναίκα του και το παιδί του καμιά 600-700 χιλιόμετρα για να βγει μια φωτογραφία με το... Ενώ δεν είναι από την Ελλάδα, δεν έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα, έτσι. Είναι ένας Ολλανδός ο οποίος παρακολούθησε μια φορά ένα μάτσο του ΠΑΟΚ και από εδώ το κόλλησε με την ομάδα. Δηλαδή, ναι. Μόνο από αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το απίστευτο. Είναι φοβερό. Εσύ πώς είσαι, Δημήτρη, από θεραπεία, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα που σου σε βγήκε το τέλος Δεκεμβρίου, πώς πας? Εντάξει, το δύσκολο κομμάτι έχει περάσει, πιστεύω. Τώρα έχω ξεκινήσει αρχικής με την μπάλα, τρέξιμο, γυμναστήριο. Είμαι κοντά στην επιστροφή μου, πιστεύω θα πλέον δεν θα προλάβω, αλλά θα είμαι έτοιμος για την σεζόν από την αρχή. Και μακάρι να... πάνε όλα καλά. Δηλαδή, για όλα τα παιδιά εύχομαι να μην περάσουν κάτι τέτοιο. Ναι, βεβαίως. Υπήρχε οριακό ενδεχόμενο να προλάβεις Μάιο? Στην αρχή όταν κάναμε την εγχείρηση και αυτά υπήρχε κάποιο ενδεχόμενο, αλλά επειδή εντάξει είναι σοβαρός τραυματισμός, έχουμε αποφασίσει να ήδη σκάλουμε και με τον γιατρό της ομάδας και με τους ισορροπευτές. Ναι. Για να είμαι 100% στη καινούργια σεζόν έτοιμος. Κάτι ποδοσφαιρικό εν ώψη play-off. Είναι κακό, είναι άσχημο ή ονειροβατούμε να αισιοδοξούμε ότι ο ΠΑΟΚ που κέρδισε τον Παναθηναϊκό εύκολα στην Τούμπα, που κέρδισε την ΑΕΚ εύκολα στην Τούμπα, που τους κόντραρε και πήρε αποτέλεσμα στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό, γιατί να μην κερδίσει τα play-off? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τίποτα κατόρθωτο στο ποδόσφαιρο. Εγώ, έτσι που έχω δει λίγο φέτος όλες τις ομάδες, πιστεύω ότι θα είναι τα πιο αμφίρροπα play-off, με την έννοια ότι δεν είναι κάποιο ομάδα που να ξεχωρίζει. Mm-hmm. Ας πούμε πέρυσι ο Παναθηναϊκός ήταν πιο δουλεμένη ομάδα, φαινόταν από την αρχή της σεζόν, ξεχώριζε. Και γι' αυτό δίκαια και κατέκτησε την πρώτη στα play-off. Φέτος νομίζω ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Και με την μικρή μου εμπειρία σε αυτά τα χρόνια κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια πάλευε να βγει δεύτερος, να πάρει τον έξτρα πόντο στα play-off και να... Αυτός ο πόντος βέβαια μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός, αλλά μπορεί να μην είναι και τίποτα. Mm-hmm. Για μας τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τίποτα. Εύχομαι φέτος που, αν και ξεκινήσουμε λιγότερους πόντους, να πάρουμε όλα τα παιχνίδια μέσα στην Τούμπα και από εκεί πέρα να παλέψουμε έξω για ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε. Αλλά όπως σας είπα, πιστεύω ότι ήταν τα πιο αμφίροπα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να ξεχωρίζει. Ναι. Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε που εκπροσωπώντας την ομάδα έδωσε τις δικές σου ευχές για τον ΠΑΟΚ και μας είπες όλα αυτά τα οποία εσύ νιώθεις
για την ομάδα την οποία υπηρετείς εδώ και τόσα χρόνια και σου ευχόμαστε πραγματικά να την υπηρετείς για πολλά ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα γερός. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στο Δημήτρη Κωνσταντινίδη, που νιώθουμε, νομίζω θα συμφωνήσεις, ότι κάποια στιγμή θα γίνει αρχηγός σε αυτή την ομάδα. Κάποια στιγμή θα του γυρίσει κιόλας. Ναι. Και αυτή η κακοδαιμονία με τους τραυματισμούς θα εξελιχθεί σε φόρμα και σε καλή κατάσταση για να μπορέσει να πετυχεί όλα αυτά που όλοι τον πιστεύουμε ότι τα έχει. Ναι. Και ποδοσφαιρικά και σε προσωπικότητα. Γι' αυτό μας μίλησε ένα παιδί. Είναι ο πρώτος παίκτης που ακούω γενικά να μιλάει για αυτό το κομμάτι του ΠΑΟΚ, το συναισθηματικό, που μου αρέσει εμένα όταν γίνεται αναφορά και δείχνει ότι ο άλλος νιώθει. Γιατί άλλοι ντρέπονται. Και δεν φταίνε εκείνοι που ντρέπονται. Δεν φταίνε. Ενώ δεν είναι μεγάλο σκηνία. Έχουν φτάσει στο σημείο να τους κατηγορούμε επειδή είναι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Δηλαδή φοβερά πράγματα γίνονται. Αλλά να μην τα άστα σήμερα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε, είτε παράγοντες είτε ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, που πάνω στην τρέλα τους χαϊδεύουν αυτιά, λένε για το λαό το φοβερό και το ίδιο. Και κανείς δεν αγγίζει αυτό το πραγματικό συναισθηματικό κομμάτι που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και που είναι η ταυτότητά του. Και είναι αυτό που ο Δημήτρης το είπε, η ηθική. Έτσι, εμείς μπορούμε να το πούμε τιμιότητα ή να το πούμε αυτή η λαϊκή καταγωγή μας και η προσφυγική καταγωγή μας που μας κάνει να είμαστε πιο απλοί άνθρωποι. Δεν είναι, ας πούμε, δεν εκπροσωπεί ο ΠΑΟΚ τους έχοντες και κατέχοντες, αυτούς που έχουν την εξουσία ή αυτούς που έχουν τα χρήματα. Και νομίζω ότι έτσι ο τρόπος που το παρουσίασε και που είπε ότι τουλάχιστον περηφανευόμαστε ότι δεν έχουμε μπλέξει σε σκάνδαλα, δεν έχουν κατηγορηθεί είτε ποδοσφαιριστές είτε παράγοντες. Αυτή την εποχή είναι πολύ επίκαιρο τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Φίλος γράφει ότι έχει άλλο επίπεδο μόρφωσης ο Κωνσταντινίδης σε σχέση με τον μέσο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, βεβαίως. Μακάρι και τα νέα παιδιά συνεχώς βγαίνουν και όλο και πιο μορφωμένα και πιο προσγειωμένα παιδιά. Μέρα που είναι και η σημερινή, όπου και πάλι γιορτάζει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ευχές και από έναν ποδοσφαιριστή. Και είπαμε μια ξεχωριστή περίπτωση, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, τον οποίο ευχαριστήσαμε και ακούσατε και θα διαβάσετε σε λίγο και στο ΠΑΟΚ 24 και θα ακούσετε ξανά αυτές τις ξεχωριστές δηλώσεις για τη σημερινή ημέρα. Ένας φίλος μας ζητάει να ξαναβάλουμε το σύνθημα, το μεγάλο οποίο και επιλέξαμε για σήμερα. Όλοι στο Λευκό Πύργο σήμερα φυστέ τα μέγαρα, λέει ένας άλλος φίλος. Είναι η βραδιά πολύ γεμάτη. Έχει και σήμερα πολύ ΠΑΟΚ. Είπαμε η περίοδος αυτή έχει πάρα πολύ ΠΑΟΚ και αρχίζει και στρώνει το πράγμα. Είπαμε λίγη θετική ενέργεια, λίγη θετική σκέψη. Και στο μπάσκετ και στο βόλι και στο ποδόσφαιρο. Μπορεί η σημερινή μέρα να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Να φτιάξει η ψυχολογία όλων για το φινάλε της χρονιάς και όπως γράψαμε και προχθές, εδώ είμαστε από Ιούνιο και πάλι θα γκρινιάζουμε. Υπάρχει δύση. Οπότε ας κρατήσουμε λίγο. Εδώ είμαστε. Ας θάψουμε λίγο το τσεκούρι του πολέμου. Ναι. Θα έχουμε χρόνο να το ξεθάψουμε πάλι. Να πούμε ότι έτσι και αλλιώς, διαβάζοντας τους χορηγούς μας και φεύγοντας σιγά σιγά, από εδώ και στο εξής, όλο το ΠΑΟΚ 24 θα είναι ακροβολισμένο. Έτσι, για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 θα υπάρχουν και ενημέρωση και για το τι γίνεται στο Λευκό Πύργο και για το τι γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής. Και βέβαια τα υπόλοιπα τα διαβάζετε και στο pak24.com, όπου μέχρι αργά το βράδυ θα πάμε και με πολλή ειδησιογραφία και με άποψη για να κλείσουμε μία μέρα η οποία είναι σημαντική για τον δικέφαλο. Και η σημερινή. Κλείνουμε με το σύνθημα που επιλέξαμε για αυτή την ημέρα ως το πιο ξεχωριστό των τελευταίων ετών. Καλό μεσημέρι προς το παρόν. Και το δικεφάλαιο.